Παρακαλώ. Πόπη, σε ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε. Ξέρουμε ότι τόσο καιρό δεν θέλεις να βγαίνεις στις κάμερες. Θρηνείς το παιδί σου, τον Παναγιωτάκη, και θες να χυθεί άπλετο φως στις αιτίες του θανάτου. Εχθές με τον δικηγόρο σας, με τον κύριο Τούγκα, πήγατε στο αστυνομικό τμήμα στην Αμαλιάδα και παραδώσατε ένα πιστήριο, ένα μπλουζάκι. Θέλω να μου πεις τι περιμένεις να γίνει από εδώ και πέρα. Περιμένω να λάμψει αλήθεια, να πούν την αλήθεια. Δεν κατηγορώ κανέναν, ούτε είμαι με το μέρος της ειρήνης, ούτε με τον γιατρό. Μόλις βγουν τα αποτελέσματα του παιδιού μου, τότε θα μιλήσω κι εγώ. Εγώ αυτό έχω να πω. Σας είδαμε χθες, είσαστε συναισθηματικά πολύ φορτισμένες. Ήταν μια δύσκολη μέρα και υπάρχει ένα θάνατος βρέφους. Να μου επιτρέψω να σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Το γεγονός ότι κυκλοφορείτε, είστε μαζί συνεχώς με την Ειρήνη. Με την Ειρήνη που μόνο η δικαιοσύνη θα την κρίνει, εμείς δεν λέμε τίποτα. Ακούγονται όμως και λέγονται διάφορα πράγματα. Σημαίνει ότι η Ειρήνη βγαίνει από το κάδρο, σημαίνει ότι εσείς στηρίζετε την Ειρήνη και θεωρείτε ότι ο θάνατος του βρέφους έχει να κάνει με παθολογικά αίτια ή με λάθος γιατρών? Μόλις βγουν τα αποτελέσματα, εγώ σας ξαναλέω, δεν είμαι ούτε με την Ειρήνη ούτε με τους γιατρούς. Δεν παίρνω κανένας στο μέρος. Μόλις βγουν τα αποτελέσματα του παιδιού μου, από εκεί και πέρα θα μιλήσω κι εγώ. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ξεκάθαρη, παιδιά. Είναι, ναι. Είναι πολύ ξεκάθαρη σε αυτό το μήνυμα που περιμέναμε. Γρηγόρη, είναι ξεκάθαρη.